ανεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δίσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά Κυριακό μου, θα σου πω εγώ αν θα πιστέψεις τη Βερόνικα ή τον αδερφό σου. Αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θέλω η Βερόνικα να ξεκουμπιστεί που το σπίτι μας. Μα τι λέει, ρε Πολίνα τώρα, να πάνε να της πω άντια Βερόνικα, ο Στέφανος είναι να φύγει άνεμος στη βράκα σου, αρά στα πανιά σου. Ναι, ακριβώς, τούτο να της πεις. Απαιτώ να φύγει που το σπίτι, αν όχι υπόψε μέσα στο επόμενο 24ωρο. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, να σε χαρώ. Θα κεντήσω πάνω στο δίκο πως σου λάζω. Πατέρα, λέω να πάω να κάτσουμε να ξεκουραστούμε λίγο μες την παρακούα. Λαλείς, κάτσε ένα τώρα που σ' ακούμε λίγα μανιδάρκα και να πάμε. Τι γυρεύκει τούτος τώρα, δαμέ. Είναι πολλά επικίνδυνο να μην σκούμε πολύ γερόν κάπου με το γιο μου. Έβαλα σκοπό τους να μας έβρουν. Χαίρομαι που σε δάμε στα δύσκολα. Τα εύκολα ξέρουν πολύ να τα χειριστούν. Και τούτα δείχνει μου ότι η Ρεβέκα επιτέλους ήβρε τον άνθρωπο της. Ελπίζω να το δει ο Πέτρος τούτο. Μπορεί η Πολίνα να πέταξε γυαλού. Εμένα όμως δεν πρόκειται να με ξεφορτωθείς έτσι εύκολα. Το υπόσχεσαι, ε. Μαρία, σύνερθε. Τούτος ο άνθρωπος σκότωσε τον αρφό μας. Και μόλις εμαθεύτηκε και ήρθε πίσω από το βρεμένο το κατού να μας παίξει το μετανιωμένο και τον προδομένο. Ιάκωβε, σκάσε! Ως πέν υπάρχουν αποδείξεις είτε υπέρ είτε εναντίον του, εγώ θέλω τον παπά μαζί μας, κατάλαβες? Μπορεί να μην τσάλασε δίκαιο. Βασίζεσαι σε μια κουβέντα που άκουσες που έναν άτομο εντελώς αναξιόπιστο. Κι εγώ με επιφύλαξη πιστεύω πως ο παπάς πρέπει να μείνει μαζί μας. Λαλείς να σου στείλαν κανένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο? Αν πάτσε όσοι θαυμαστές στη σχολή, λαλείς δεν κανένας φοιτητής. Κυρία Χρυσταλλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, πάω. Λέ μου τον το πράγμα τώρα. Καλά είναι η γραφή πάνω, ποιος το στέλνει. Λέ μου τόσο ήχος. Στείλα μου ορολογιακό μηχανισμό. Παναγιά μου, στείλα μου μπόμπα. Βοήθεια! Ανοίξετε μου! Βοήθεια! Ανοίξετε μου την πόρτα! Λοιπόν, μαζί μας σήμερα τη Φάνη, τη μητέρα του βρέφους, το οποίο έχει απαγάγει η αρετή μορφή τη. Μια υπόθεση για την οποία φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει. Το αυτοκίνητο της αρετής βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο φράχτη της Κλήρου. Αν είδατε οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, μη διστάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Φάνη μου, θα ήθελες να πεις κάποια τελευταία λόγια λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα? Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θέλω να πω ότι για μια μάνα το μωρό της είναι ολός της ο κόσμος.
Μπορώ να σας περιγράψω πώς νιώθω τις τελευταίες μέρες που δεν μπορώ να την αγκαλιάσω. Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την κόρη μου. Θέλω να παρακαλέσω την Αρετή να ακούει την εκπομπή. Να φέρει την κόρη μου και το ορκίζω άμα την αδυσυχωρέσω. Το μόνο που θέλω είναι να την αγκαλιάσω, να την αναγνωρίσω. Τίποτε άλλο έτσι από το Θεό. Νομίζω η Φάνη είναι πολύ συγκινημένη για να μπορέσει να πει οτιδήποτε άλλο. Κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή μας με ένα τραγούδι. Αφιερωμένο στη μικρή Ρεβέκα, το κοριτσάκι που ψάχνουμε. Αλλά και σε όλα τα μωρά του κόσμου. Να τα έχει όλα ο Θεός καλά. Τα μωρά είναι το μέλλον μας. Έλα εδώ κοντά να σου δώσω ένα φυλάκι. Έλα μη μου κλαις, ασπρό μου χελί γονάκι. Ο Θεός να μας φυλάει από μάτι που κοιτάει πονηρά. Άντε, κυρία Χασταλά, βοήθεια, ανήφρε στο κλειδί! Έπιασε την αστυνομία! Ναι, έπιασα την. Ενώ αυτό πήρε το χνουργό σε λίγο. Σε παρακαλώ, με καθυστερείς, γιατί όταν το πράγμα δαμέ μπορεί να εκραγεί. Έλα, λίγο ώρα. Ξέρεις, ο Θεός. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται να μπομπά, κυρία Πολίνα μου. Εσύ είσαι καλό πλάσμα κατά βάθος. Δεν το κουδίνει, θα με βλέπει το. Ναι, νομίζω έχει μέσα ρολογιακό μηχανισμό. Έλα έξω, κυρία Χασταλά, για όνομα του Θεού. Σου μέσα και ένα γράμμα. Να σου το αυτιβάσω. Όχι, δώσ' μου το. Γεια σας. Γεια σας. Σας παρακαλέσω να κινήσετε την αίθουσα. Όχι, εντάξει. Εν ήταν πομπά. Ήταν ένα παιχνίδι, μια κακόγουστη φάρσα. Την επόμενη φορά, κυρία μου, σε παρακαλώ να είσαι σίγουρη πριν να καλέσει την αστυνομία. Εντάξει. Συγγνώμη, κυρία. Χαίρετε. Χριστάλλα! Κυρία Πολίνα, νομίζω δεν έπρεπε να φύγουμε τον κύριο να φύγει. Αυτό είναι μόνο μια προειδοποίηση. Η επόμενη θα είναι αληθινή. Παπά, τι θα κάνουμε με την υπόθεση της μαμάς? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, Ιωάννα μου. Εμείς ελπίζουμε και να προσευχόμαστε να αντιθεί καλά και το μωρό και η μάμα σας. Παπά, ξέρω πως δεν πρέπει να κάνω έτσι σκέψεις, αλλά αν έπαθαν κάτι... Μαρία μου, δεν θέλω να σκέφτεσαι αρνητικά. Είμαι σίγουρος ότι αντιθεί καλά και η μάμα και το μωρό. Πως η μάμα σας είχε την ανάγκη να κρατήσει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Γι' αυτό έφτασε στο σημείο να κλέψει το μωρό της Φάνης. Άμα βρεθούν, τι θα κάνουμε? Μπορεί να χρειαστεί να την κλείσουμε στην κλινική τελικά. Μακάρι να βρεθούν οι Ιωάννα μου και θα κάνω τα πάντα. Θα την πάρω θεραπεία στους καλύτερους γιατρούς. Υπόσχομαι σας το. Νιώθω πιο ήρεμη όταν είσαι κοντά μας, παπά. Ευχαριστώ, Ιάκωβε, που δέχτηκε σαν από εμάς μαζί μας. Ενώ δέχτηκα, Μαρία. Για μένα είναι ο νούμερο έναν υπόπτος. Συνεχίζεις ακόμα, Ιάκωβε. Είναι εξωφρενικό να πιστεύεις ότι εγώ χτύπησα την Αρετή. Εκόψε το επιτέλους. Ήσουν ο μόνος που ήξερε πως κάθε τέλη Ιουλίου και κάθε καλοκαίρι πάμε στο χωρκό της μάμας. Εγώ με τις αδερφές μου. Οπότε ήξερες πως η μάμα θα ήταν σπίτι μόνη της. Παρακαλώ. Επίσης ήσουν ο μόνος που ήξερε από πού θα μπορούσες να έχεις πρόσβαση στο σπίτι την νύχτα. Τη στιγμή που θα ήταν όλα κλειδωμένα. Ήξερες ότι το παράθυρο μου ήταν χαλασμένο. Και ότι θα μπορούσε εύκολα να παραβιαστεί. Οπότε, πατέρ. Μπορείς να μου εξηγήσεις πόσες παραπάνω συμπτώσεις χρειάζονται για να συμπληρωθούν τα κομμάτια του puzzle?
Δεν μπορώ να διαβάσω. Εν τα συγκράτω. Εν κρίμα να χάσεις το τεσταυρίο και να το επαναλαμβάνεις. Εν όλα μες στο μυαλό μου ανακατωμένα και αγχώνομαι. Ξέρω το, αλλά δεν πρέπει να κόψεις πίσω από τα μαθήματά σου. Τι πάθες τώρα εσύ με τα μαθήματα? Ήμασταν ποτέ οι καλύτερες μαθητρές της τάξης και φοβάσαμε χάσουμε το αριστείο. Όχι ρε, Ελίνα. Απλά θέλω να σε δω να χάνεις τη χρονιά. Μην ανησυχείς. Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πέ μου και άφησε τον προλόγο. Εν πολλά προσωπικό το θέμα και θέλεις απαντάς μου. Σχετικά με σένα και τον Γιάννο. Κατάλαβα. Θέλεις να μάθεις μέχρι που φτάσαμε. Ναι. Ένε προχωρήσαμε. Μόνο φιλιά. Σε πιέζει να ολοκληρώσετε. Όχι. Ένιωθω έτοιμη και σέβεται το. Θέλω να το κάνω σε πιο σοβαρή σχέση και σε πιο μεγάλη ηλικία. Γεια σας, κοπέλες. Ήρθα να δω αν είσαστε καλά. Ελίνα μου, όλα εντάξει? Συμβαίνει κάτι? Όχι. Γιατί πρέπει να συμβαίνει κάτι για να έρθω να δω μια μαθήτριά μου που αντιμετωπίζει πρόβλημα? Μας έδειξες καμιά φορά να ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματα των μαθητών σου. Νομίζω, Χριστιανά μου, ότι είσαι λίγο άδικη. Ναι, εφανερώνω ότι κάνετε κάποιες εξαιρέσεις. Το Γιάννο, για παράδειγμα, για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, αγαπάτε τον πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω, συμπαθάτε τον πολλά. Ναι. Έχω μια αναδυναμία στο Γιάννο. Ίσως γιατί συγκεντρωμένο στο μάθημα. Συγκεντρωμένο στο μάθημα ή σε σένα? Τι εννοείς? Τίποτε δεν εννοεί. Θέλετε κάτι να μας πείτε? Τίποτε συγκεκριμένο. Απλά ήρθα να δω αν είσαστε καλά. Αν μου προσφέρετε και κάτι να πιω, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορούσα ποτέ να έχω τη δύναμη σου. Ποτέ θα μπορούσα να δω το σπλάχνο μου να το βασανίζω και να ξεψυχάπα στο σταυρό. Εγώ να γεννήθηκα με θεϊκή υποστάση. Γεννήθηκα θνητή. Και έχω μόνο όσο χρόνο μου δώσει ο Θεός. Να το χρόνο θέλω να το περάσω με το μωρό μου. Δυσκολευτήκαμε πολλά να το αποκτήσουμε. Κάμαμε σωματικές. Δεν ήταν εύκολο. Σε παρακαλώ. Στείλε μου πίσω το μωρό μου, σε παρακαλώ. Θωρώ, άρεσε εν τούτο γαλαντιτσούρα αυτού μωρό, α? Ναι, άρεσε εν της. Αλλά έβρασα το καλά για να φύγουν όλα τα μικρόβια. Μακάρι να μπορούσα να τη θυλάσω, αλλά δεν έχω αρκετό γάλα. Πάντως, είσαι πολλά βαστή γυναίκα για γυναίκα που γεννήσε πρόσφατα. Έτσι είναι το σκαρί μου. Δύο εβδομάδες μετά που γέννησα ήμουν πάλι στα ίδια κιλά που είχα πριν την εγκυμοσύνη. Να φέλα σου. Είσαι ωραία κοπέλη. Φαντάζομαι και ο άντρας σου πρέπει να τα λεβέντης. Ο άντρας μου. Κοντός, πασχής, άσχημος και κέλης. Και φορούσαν και μασέλα. Μασέλα, εντά πόσο χρόνο είναι και φορούν μασέλα? 44. Α, νεαρός ρε. Ναι, αλλά από την κατσία του φαίνεται 100 χρόνο. Τέλος πάντων, έλα να σου πω, έτσι είναι εύκολο να μας εντοπίσει κανένας δάμε που είμαστε, ναι. Όχι μόνο μου, δα μέσα ούτε ο Θεός δεν μας βρίσκει. Μην φάω, ναι, μην είσαι εκεί.
Άκου το σύλλο μου που μου φωνάζει να τον πάρω από πόρτα. Έδωσαν όλα μου τα στοιχεία. Μόνο και μόνο για να μου κλέψουν το μωρό. Η Φάνια βγήκε και στα ράδια. Αλλά λοιπόν να με συγχωρέσει. Τι είναι ποιος σε να τη συγχωρέσει. Πρέπει να δω τι είναι να κάνω. Αρκέψαν και γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Ναι, όπως εξήγησα την προηγούμενη φορά, απλά το σκηνικό θέλω να μπιω... να μπιω αφαιρετικό. Ακριβώς. Εντάξει, οκ. Ναι, ναι, όπως τα είπαμε. Έγινε. Έλα. Αφήνω σου. Γεια σου. Πέτρο, τι γίνεται, έχουμε κανιό. Έχουμε. Που πότε έχουμε κάτι κοινό εμείς οι δυο. Που τότε που η Ρεβέκα είναι η κοπέλα μου. Και που τότε που οι χαρές της είναι οι χαρές μου και οι αγωνίες της είναι οι αγωνίες μου. Τότε να πιάσεις τη σύντροφο σου, να τη ρωτήσεις και να παρατήσεις με, εντάξει. Ρε Πέτρο, για το όνομα του Θεού. Πραγματικά για το όνομα του Θεού. Πότε επιτέλους να βγάλεις τη Ρεβέκα μου το σύστημα σου. Εγώ το μόνο που ήθελα να μάθω είναι αν υπάρχουν νέα για το μωρό σου. Χάρη για να καταλάβω τώρα. Δηλαδή, μάζεσαι να μου συμπαρασταθείς. Μάται, αλλά ναι. Καταλαβαίνω ότι περνάτε δύσκολες στιγμές. Και μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω. Ρε φίλε, να χαρείς. Έβρε κάτι άλλο να ασχοληθεί, απαραίτητα με. Σε παρακαλώ. Οκ. Απολογούμε. Το μόνο που ήθελα να μάθω ήταν αν είσαι εσύ καλά. Να με μάθεις, ρε. Έσαι κοφτή, ούτε η δική μου ψυχολογική κατάσταση, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε με τον μπορώ μου θέλω να ασχολήσει. Πήρε έτσι νόμο θέλει. Ασχοληθούμε μόνο με τσινόν και παρέτα μα, ρε μα. Ρε μα, να σου πω, τελικά είναι πολλά λίγο σου, α. Τι λίγο σου, του ρε. Κάτω ρε, τα σε. Ξαναπέτω. Μα πάλι τσακώνεστε εσεί. Καλά, μπορείτε να περιμένετε να βρεθεί το μωρό, και μετά να συνεχίσετε με του βλακώδει καυκάδε σα. Έλεω. Δεν παίρνει πάνω σου, ρε. Κανένα για σένα που τσακωνούμαστε εδώ τη φορά. Ακούω να σου πω, Πέτρο. Εμένα να με μερώνευκεσαι. Γιατί μόλις βρεθεί το μωρό να κάνω κάτι που θα σου αρέσει καθόλου. Α, ναι. Δηλαδή. Να πω της αδερφής μου πως με παραδέχτηκες πως ακόμα είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Για να καταλάβω, απειλείς με τώρα. Πάρ' το όπως θέλεις. Σοχαρή, όσο για σένα, την επόμενη φορά που να σε βρω να τσακώνεσαι με τον Πέτρο, χωρίζουμε. Ρεβέκα, απλά... θέλω να ακούσω τίποτε. Η αδερφή μου είναι χάλια. Ούλη μέρα κλέτσω, εσύ τσακώνεστε συνέχεια από στα μωρά. Εκουράσετε με. Προσπαθώ να βάλω σε μια σειρά όσα μας λαλείς, αλλά δυστυχώς η κοινή λογική είναι αρκετή. Γιατί, Άκοβε? Γιατί πολλά τα κενά του της ιστορίας μας πλασάρισε. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι θυμωμένος μαζί μου. Αλλά σε παρακαλώ, πίστεψε με, Ιάκωβε. Δεν θα χτυπούσα ποτέ τη μητέρα σας. Με πείθεις. Κάτι μου κρύφκεις. Ωραία, τι θέλεις να σου πω, Ιάκωβε? Ότι διέπραξα το τέλειο έγκλημα, τούτο θες να ακούσεις? Θέλω να ακούσω μια φορά από το στόμα σου την αλήθεια. Είπες την 100 φορές την αλήθεια. Σταμάτα να το φέρνεις σε τόση δύσκολη θέση. Μαρία, εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Είσαι πολλά μίτσα για να έχεις απόψεις έτσι θέματα. Σε παρακαλώ, Ιάκωβε, να σέβεσαι την αδελφή σου. Να την καλοπιάνω, εννοείς. Επειδή είναι η μόνη που σου έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Και εν κάθεται να σκεφτεί πως ίσως ο παπάς είσαι δολοφόνος. Έχω το τυφλή εμπιστοσύνη γιατί είναι ο παπάς μου. Έγινε κάτι τόσα πράγματα και ακόμα δίπλα μας. Ναι, άμα επέλανε τη μάνα μας και ύστερα, ήρθε να μας συμπαρασταθεί. Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν νιώθω ασφαλής δίπλα του. Καλύτερα να φύγει που δάμεσα. Να πάει να μείνει τσαμέ που νιώθεις ασφαλή και να μας αφήκεις ήσυχους. Ο παπάς μας δεν έχει να πάει πουθενά. Φεύγει μόνο ποιος που έχει το πρόβλημα. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και η αγωνία μου φουντώνει. Πότε θα βρεθούμε... Φίλε, λέει, σωρέλα, κοιμάνεις τα μάνας ποτέ σου, ρε κουμπάρε. Όχι, ρε. Θωρακισμένοι μερσέντες, εγώ δεν ονειρευτεί. Για να καταλάβεις τι τραγώδιο με τούτον κάθε μέρα. Ένε κατάλαβα, κυρία Αναστασία. Κάνουμε παράπονα. Αν δεν ήμουν δα μέσα να σε ψυχαγωγό μου χτύν, ήταν να κουτουλάσαι και λες σούπα στους τοίχους. Που τη βαρεμάρα! Σένα που να κουτουλήσω άλλο ράκο, δεν παρέτησε. Άντε ρε, άντε, άντε, κάνει παρέτη. Πιένε μέσα να κάνεις τη ζύμη για τις κούπες, άντε. Εγιον πάω, πού ποτέ. Έχω interview. Τι interview έχεις, ρε.
Επέλανε με τον κάμον πάνω. Ρε, μα τούτο. Ρε, έναν καφέ που θα με οτσιαμένο αν πάρει και σχονώνεις τώρα. Και να γίνεις μπάρμα, ρε. Ένα χορεύκο κιόλας. Σιγά με και ρίξε μπαλαρίνα, ρε. Φτιά, θα φκένω έτσι, πας στο μπαρ. Και να φορτώ τη γρέτο στο βρακούι και να συναμείνεις οι γενέτσες που κάτω. Που στραβάρα μου. Παρέτα, ρε. Παρέτα, ρε, κάτεβα κάτω. Δεν κάνετε τη δουλειά για να πατήσετε από την πρώτη νύχτα. Άτε, κανεί ψυχαγωγήσατε μα τώρα, αφήστε μα να δουλέψουμε λίγο με τον πανίκο. Ένα πράγμα να κατάλαβα. Ένα θυμούμαι πότε σα έδωκα την άδεια να χρησιμοποιείτε τον καφενέ μου να το κάνετε λιμέρι για τα αμαρτωλά σα τα σχέδια. Σιγά να μην είμαστε τον Αντίχρηστο. Για να μην το θεωρεί, Αναστασία μου, να μην το απολαλεί τώρα. Εδώ είσαστε Σόδομα και Γόμορα, ρε. Άτε, μάνα, άτε. Άφησε του να κάνουν τι κουβέντε του, έλα πάει μέσα. Πανικό, είμαι ο επικρατέστερος. Για ψυχιατρίο. Όχι ρε, για τον μπαρ. Άτε ρε φίλε, πέ μου. Please. Με το πάτωμα να μου εισηγείς ενάντας. Λοιπόν, σκεφτούμε να βάλουμε μπαρκή, αλλά καταστρέφεται εύκολα. Οπότε για πρακτικούς λόγους να βάλουμε κεραμικό. Ναι, είναι και πιο αθεκτικό. Και εντός της εβδομάδας θα σου έχω ολοκληρωμένη την πρόταση για τη διακόσμηση του μαγαζιού. Και εγώ εντός της εβδομάδας θα ξέρω όλα τα κοκτέιλ πόξω. Μια μωρέ, πελά μου σε ύβρα με ρελαγή, πελά ρε κουμπαρέα. Παρακαλώ. Δημήτρη, κάτσε. Με να πούμε κάτι, κυρία Πολίνα. Λίγα λόγια και καλά. Στη διάθεση σας ακούω. Λοιπόν, το όλο σκηνικό της βόμβας με το κουκλάκι και το απειλητικό σημείωμα, αν υποθέτω πως ήταν δουλειά δική σου. Υποθέτεις, αλλά έχεις αποδείξεις. Δεν χρειάζομαι αποδείξεις για κάτι που είναι φως φανάρι. Ο λόγος σου ενάντια στο δικό μου. Ακού να σου πω, Δημήτρη. Ούτε εσύ ούτε ο παπάς σου να την ευκάλετε καθαρή. Είσαστε βουτυγμένοι στη βρώμα ενός στο λαιμό. Να τα πληρώσετε του ταούλα. Βλέπω συνεχίζεις να μας απειλείς. Νομίζω δεν έπιασες το μήνυμα του δώρου που σου έκαναμε. Πρόσεξε, διότι ο Στράτης τη φρόνη μας στην πλευρά. Όμως αν αρχίσουμε να γινόμαστε άτακτα. Πολίνα, πρέπει να διακόπτω κάτι. Τίποτε, χάρη μου, τίποτε. Ήταν να ρωτήσω την κυρία Διευθύντρια για μια απορία που έχω σχετικά με τον ρόλο μου. Δημήτρη, τούν τα πράγματα καλύτερα τα συζητάς μαζί μου. Και αν είσαι οποιαδήποτε απορία σχετικά με το θέατρο, καλύτερα και στο δικό μου γραφείο. Μάλιστα, κύριε. Πανικό μου, ξέρεις πόση σημασία έχει σε μια επιχείρηση να είναι καλός υπαλληλός. Περίμενα το. Πολύ. Δεν πρέπει μόνο να είναι καλός, ρε φίλε. Πρέπει να την κάνει με όρεξη, πρέπει να σημεράκι. Ως τι, να μου κάνεις έναν καφέ. Όχι τώρα, είναι μπορώ, ρε φίλε. Η αλήθεια βιάζουμε. Να πάω να ζυμώσω κούπες. Κρίμα, ρε, και μόλις έχασες την ευκαιρία να βλέπεις κοντά, μάρε. Να πού να λες, ρε, να χαρίσμα, γιατί, ρε, πανικό. Μα γιατί, ρε, γίνεται να σου ζητάω πελάτης καφέ και να του πεις, όχι τώρα, ζυμώνω κούπες. Ποιος με εγκιάτε, ρε, αρκόπελε αύρο στο μαχαζί. Αν κάποιος πελάτης ζητήσει σου πήραν, θα του πεις, τι αν είσαι ολοκουμάες. Πανικό μου, δέμε, ορκίζομαι σου. Ένα με υπόδειγμα υπαλλήλου, ρε φίλε. Yes. Να μου κάνετε, ρε, λαγίσαμε. Πατέρ μου, γονατιστός σας ηγετεύω. Πιάστε με στη δουλειά, είναι σημεία ώρα μου του λαλό και να ακούει. Να χαρείτε. Λάγε μου, άτε. Εδώ ίδια πάλι. Σηκώστε του πάνω. Σηκώστε του πιέντε καμίσα ένα καφέ και να το σκεφτούμε. Άτε. Αλήθεια να σκεφτείτε. Α, έφυγα καλά. Πάω φουρητός. Κι εγώ, Στεφάνε, αυτομάδες είναι να βγουν και διάστημα χαζιού. Έχουμε κάτι κρεμότητες με την κουζίνα και τους προμηθευτές για τα ποτά. Μάλιστα, τα επίπλα παραγγείλα μετά. Ναι, παραγγείλα τα νάρτου όπου και να είσαι. Δηλαδή σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Ναι, σχεδόν. Παναγία μου, ρε, άρχισα. Έχω να πάω να κάνω μια κούρσα τώρα. Δυο δουλειές για να ζήσουμε, είναι μόνο να κάνουμε. Τον καφέ σου. Πέ του λάκι εμπουλό. Έτοιμοι. Ζεστή, ζεστή. Με φουσκαλούες που πάνω. Έλα. Μα, πόνο πανικός. Ο πανικός είναι μια δουλειά και έφυγε και μου γελνά σου τον καφέ να μπήσε σου. Αλήθεια, και χρειάζομαι ένα break. Μοστάθηκα. Ποιος είναι ο μετριός. Α, καλά μου είπε ο Πέλλος. Να μου κάνει, Στέφανε μου. Μια χαρά, μια χαρά. Με τούτα ούλα που συμβαίνουν γύρω, έχω και τύψεις για την ερωτή με τούτα ούλα που έγιναν. Ας ελπίσουμε όσο να βρεθεί το μωρό και να ούλα καλά. Καλά ρε Στέφανε, αντί να έχεις ανιά της οικογένειάς σου, βουράς τα μπαράκια. Τον μπαράκι βουρώ το,
για να μπορώ να στηρίξω την οικογένεια μου και τα παιδιά μου, Σαββί. Τούτα ούλα, Στέφανε, δικαιολογίες. Εγώ νομίζω κάμιστα για να εντυπωσιάσεις τον τη Βερόνικα. Λοιπόν, είναι που τις λίγες φορές που να συμφωνήσω με ο Σαββί. Α, ούτε παραγγελία να σας είχα ουλούς να είμαι μαζεμένος. Πώς από εδώ, αδέρφη. Ήρθα να ξεκαθαρίσω η θέση μου, Σαββί. Γιατί ούτε η ιστορία τραβά πολύ γερό τώρα. Μπορεί τάχα μου η αρετή επέλανε επειδή εφιλοξένουν τον Στέφανο με τη Βερόνικα σπίτι μου και επειδή ήταν επέλυσα από τη δουλειά και πολλά άλλα που με κατηγοράτε. Τι νομούν ξέρετε όμως, είναι ότι ο άνθρωπος που χτύπησε την αρετή με αποτέλεσμα να χάσει το μωρό και να πελάνει στο τέλος, κάθεται δάμε δίπλα σας και παριστάνει τον Άγιο. Μιλώ σωστά, Στέφανε. Μέσα στα μέσα σχέδια μου είναι να ανεβάσουμε ένα musical στη σχολή. Σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά νομίζω πρακτικά είναι λίγο δύσκολο. Ειδικά τώρα που χάσαμε την πουκλάκη. Τι θέλεις να πεις? Είναι η θεία σου που πια εντάωρη και εξαφανίστηκε με το μωρό της αρφής σου. Βλέπω εσάς όλοι πολλά διακριτική σου με πολλά καλή ανατροφή. Τουλάχιστον εγώ είναι πια σαν κόμενα αντί γενέκα του αρφού μου. Αν και στην περίπτωση μας ήταν πολλά εύκολο γιατί είμαστε ήδη. Εμένα πάντως η αγαπημένη μου ηθοποιός είναι η παπαθιά, η μάμα της Ιωάννα. Δημήτρη, κόψε το! Μα γιατί να μην πρωταγωνιστήσεις στο musical η παπαθιά, αφού νομίζω ότι είναι βουλιουκλάκι. Είναι πολλά ηλίθιον τούτο που κάνεις. Χαλάρωσε, κόρη μου, ένα αστείο έκαναμε. Για σένα είναι πολλά αστεία τα προβλήματα της οικογένειας μου. Είπα σου να σταματήσεις να ενοχλείς την Ιωάννα, αλλά εσύ συνεχίζεις. Τι είναι ρε ποδοσφαιριστή. Να σου αρκέψω τις κλωτσές, θα με ξαναδείς ποδοσφαιριστή ηρωνικά. Σταματήστε αμέσως. Νομίζεις όπως επαναγνωριστήκαμε εδώ μέσα, ή εν είμαι τόσο καλός στο να επιβάλλω την πειθαρχία. Προσωπικά, δεν πρόκειται να σχολιάσω την κακοήθεια που είπατε για μένα. Όμως, η Ιωάννα περνά μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, σου καλά θα κάνετε να προσπαθήσετε να τη σεβαστείτε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πως η στάση σας λειτουργεί μόνο εις βάρος σας. Προειδοποίησα σας μια φορά, αλλά όπως φαίνεται δεν έγινα κατανοητός. Η μόνη μου επιλογή είναι να σας παραπέσω στη διευθύντρια της σχολής. Κύριε, εγώ απολογούμε. Ήταν λάθος μου, παρασύρθηκα. Εσύ, Δημήτρη, ίσως να πεις κάτι. Εγώ δεν έχω να απολογηθώ για οτιδήποτε, κύριε. Στην αρχή της σεζόν ήσασταν υπόδειγμα φοιτητών. Αλλά στην πορεία να ξεφύγετε, ειδικά εσύ, Δημήτρη. Λέω σας το. Δεν πρόκειται να ανοιχτώ άλλον έτσι συμπεριφορές. Να αντιμετωπίσουμε, να κουράστηκα. Μακάρι να μπορούσα να εξαφανιστώ από τη γη. Είσαι τόσο μικροσκοπική που έφαινε σε μένα η ζένια. Μαρία. Έκαμε ένα αστείο, κόρη μου. Ναι, που τώρα τα συνηθισμένα σου τα καμένα τα αστεία. Ού, βαρέθηκα να με γύρω από ανθρώπους που δεν εκτιμούν το χιούμορ μου. Μαρία, ειδικά τώρα με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι τα αστεία σου. Πάεις να μου κάνεις έναν καφέ. Να πάω. Αν και δεν έπρεπε να τον αρφώσω να με αλλάξει. Μπορεί που πήγαινε και χαθήκε όλη μέρα. Δεν έχω ιδέα. Ιωάννα μου, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι σαν μια οικογένεια. Είμαστε όλοι στην ίδια θέση. Ωι Ρεβεκά, δεν είμαστε στην ίδια θέση. Εμείς είμαστε οι κακοί, τσινοί που ευθύνονται για τον πόνο σας. Η μάνα μου εκλείψε το μωρό της αρφής σου. Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω τα δεδομένα, αλλά δεν μπορώ. Κοίταξε με. Κανένας που μας δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα έκαμε η μάμα σου. Λάθος μας που δεν το προβλέψαμε. Ήταν φως φανάρινο ότι μέρα με τη μέρα να γίνεται ουσιρότερα. Δεν βολεύκε μας όμως να εθελοτυφλούμε και να περιμένουμε ένα θαύμα που ξαφνικά θα την έκαμε καλά. Φταίω για την απαγωγή που έκαμε η μάμα μου. Εφού θα κανέναν το να γίνεσαι τόσο σκληρό με τον εαυτό σου. Ω, και καλό στον τουρίστα μου. Πού έμπος ωραία κοβέρι εξαφανιστήκε σου λίμερα. Μαρία. Είμαι έτοιμος να σκοτώσω πλάσμα από άνευρα μου, α. Κανόνισα να μείνεις εσύ. Ειδικά σήμερα δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με σκοτώσει. Και γιατί ειδικά σήμερα? Διότι έπαιξαν τζόκερ. Και μόλις έφευκα να πάω να δω την κλήρωση. Έλα,
και σερβίρε. Α, Ιακωβέ, δυσαρφίσου ρε. Καταλαβαίνεις πόσο σοβαρή είναι τούτη κατηγορία. Καταλαβαίνω, Σαββί, δυστυχώς. Μακάρι να μην μάθαινα την κουβέντα ποτέ μου. Αλλά από τη στιγμή που ήρθε η πληροφορία κοντά μου, έπρεπε να σας την πω. Δεν τολμώ να πιστέψω, δηλαδή, πόσο ο γιος μου μπορούσε... Θεέ μου και βοήθα μας πιο. Να μου ρε, Στέφανε. Γιατί έμεινε και αμέσως σιωπηλός, αν έχεις κάτι να μας πεις. Απορώ πως σε τόλμησες να έρθεις να μες στον καφενέ της μάνας μας και να φύγεις τόσο άσχημα υπονοούμενα για μένα, κυρία. Έχω να σου πω, Στέφανε. Έκαμε τα πάντα για σένα. Για να μπορέσεις να έρθεις πίσω στη Λευκωσία, για να σε δεχτούν πίσω τα παιδιά σου, να έχεις μια αξιοπρεπή στέγη, μια καθοσπρέπη ζωή. Και για τούτο τον έφτεξα σε ούλους. Ήμουν ο κακός εγώ, ο ανήθικος που σε φιλοξένω σπίτι μου μαζί με τη φιλενάδα σου. Τούτα ούλα, για σένα που τα έκανα. Το ευχαριστώ σου, τούτον είναι. Δεν ξέρω ότι ήθελες ευχαριστώ, κύριε. Ενόμιζα έκαμες το γιατί αγαπάς τον αδερφό σου. Γιατί μας είπες ότι στην Κύπρο τη νύχτα μου χτύπησαν την αρετή. Καλά, εσένα ποιος σου είπε. Η Βερόνικα. Α, μάλιστα. Τότε σίγουρο ότι ψέμα που σας είπε. Για να βάλει την οικογένεια να τσακώνεται. Όχι, μαμά, είναι ψέματα. Ψέμα. Είμαι σίγουρη για τούτο. Που το μυαλό τη που τα έφκαλε τούτη. Για το γιο σου, για μην ρωτά το. Στέφανε μου, τη νύχτα που χτύπησαν την αρετή, είναι ίσως στην Ελλάδα για μου. Όχι, μαμά. Εν αλήθεια που λέει η Βερόνικα. Αλλά δεν ήξερα ότι χτύπησαν την αρετή. Καλά, είσαι γίνει τη νύχτα, ανεβρέθηκες Κύπρο. Ναι, Σαββί, τα σύπτωση. Εγώ πιστεύω σε γέμου. Είναι μια σύπτωση πάντως που σε αφήνει πολλά εκτεθειμένο. Έχετε με ικανόν να χτυπήσω γυναίκα. Ούτε να χωρίσεις σε είχαμε ικανό, ούτε να βγάλεις τα ράσα, αλλά έκαμε στο. Σταμάτα ρε Σαββί. Με μάζεσαι να παίζεις μες στην παγίδα πως την τούτη η σατανική γυναίκα. Αμά, η Βερόνικα του σου φταίει εσέναν τώρα. Αν ήταν σωστός άνθρωπος, θέλει να συζητήσει το θέμα με τον Στέφανο. Όχι να έρθει σου το πει εσένα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι σου λέω άντε ρε εσένα, α? Ιάκωβε. Ιάκωβε. Τι θέλεις ρε Ιωάννα. Θέλω πράσινο τσάι. Πράσινο τσάι και πράσινο άλογα. Άφησε με ήσυχο. Γιατί είσαι μες στα νεύρα συνεχεία. Και γιατί ξεσπάς πάνω μου, έκανα σου κάτι εγώ. Πέθηκε για το όνομα του Θεού, τι επάθετε. Τίποτε. Εγώ θέλω να μιλήσουμε με τη Ρεβέκα για τούτο που υποψιάζεσαι. Ιώνα, μα πελάνες. Καθόλου. Το αντίθετο, να αρκέψω να πελανίσκω αν το σκέφτομαι και να το συζητώ. Θέλω να ακούσω μια άλλη γνώμη. Ιάκωβε, έλα κάτσεις να μιλήσουμε. Όσο θυμωμένη είσαι να με τη μάμα σας, εσάς αγαπώ σας. Ξέρω πως έφταιτε σε κάτι. Εντάξει. Απλώς σε παρακαλώ να μην είμαι μεταξύ μας. Εννοείται. Έτυχε να ακούσω, χωρίς να το θέλω, τη Βερόνικα να αποκαλύπτει στον παπά σου πως τη νύχτα που έγινε η επίθεση στη μάμα μου, ο παπάς μας δεν ήταν στην Ελλάδα όπως νομίζαμε. Πού ήταν? Έκαμε ταξίδι να στραπεί στην Κύπρο. Μισό λεπτό. Τώρα θέλεις να μου πεις ότι... Ο Ιάκωβος θεωρεί ότι ο παπάς μας είναι ο νούμερο έναν ύποπτος για το φόνο του αδερφού μας. Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί δυσκολεύομαι να χωνέψω τον το πράγμα. Πόσο χρόνο θέλεις. Εγώ ακόμα να το χωνέψω. Όχι, έγινε, αποκλείεται. Ποτέ, ο θείος μου ποτέ δεν θα έκαμε κακό σε άλλον άνθρωπο. Και ειδικά στη μάνα των παιδιών του. Σε πολλά σίγουρη. Απόλυτα. Και να βγάλεις που το νου σου κάθε τέτοια πιθανότητα. Ούτε εγώ πιστεύω ότι ο παπάς μας μπορεί να κάνει έτσι πράγμα. Όμως οι εξηγήσεις που μας έδωσε για τους λόγους που τον έφερα στην Κύπρο, δυστυχώς είναι αναπαρκής. Χρειάζεστε εξηγήσεις που κανέναν για να ξέρετε το ποιόν του παπά σας. Ειδικά αν του έσυ πληροφορίες έρχονται από μια τόσο αναξιόπιστη γερατιούργα γυναίκα όπως είναι η Βερόνικα.
Είμαι σίγουρη ότι τούτο το πράγμα είναι μια σατανική σύμπτωση. Και μόλις ξεδιαλύνει, να ντρέπεστε που υποψιαστήκετε τον παπά σας. Σπάσετε μου, δεν μου το αποδείχνετε. Μια φορά να πείτε μια ώρα και να το κάνετε. Δεν τους κοφτεί τίποτα ότι που τον εγκλήρω συγκρίνεται όλο το μέλλον μου. Μα, δόξα σε ο Θεός. Τέλεια, πράγμα το πρώτο. Το 13, δεν έχω το 13, τώρα το πριν λίγο το βάλω. 16. 7. 23. 45. Ρε, έχει πραπεντάρει 100.000 ευρώ. Δεν το πιστεύω, ρε. Τζόκερ. Μαρία, μα πού είσαι? Ευχήκα για να ψάξω για τη μάμα. Τι, πέλανες? Έλα τώρα σπίτι. Πες μου πού είσαι να έρθω να σε πιάσω. Ναι, πέλανε, είμαι μια χαρά. Να πω να βρω τη μάμα και το μωρό. Μην με ξαναπιάσεις, γιατί να στο κλείσω. Γεια. Μαρία. Μαρία! Κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν γουστάρω να μένει πια εδώ η Βερόνικα. Τότε θα φύγω σήμερα κιόλας. Δεν έχεις να πάει πουθενά, Βερόνικα. Τι θα κάνουμε με τη Μαρία? Αν ξέρω, έπιασα την 5 φορές τηλέφωνο και δεν απαντά. Δεν έχουμε λύση. Πρέπει να πάμε να την ψάξουμε. Σε ποιο σημείο ακριβώς? Είναι εύκολο, ρε παπά, να πάει να εντοπίσουμε κάποιον που μπάσει τα βουνά γεμάτο δάση και γκρεμούς. Δεν σταμάτησε έτσι από το μάτι. Ναι, μην τα πω πάτε.
Μωρόι μου, μεν πω τίποτε κακό τώρα. Και πέρα φέρω βοήθεια. Δεν μου θέλω όνειρο. Πού θέλει να ξέρω, αν θέλεις όνειρο, ρε. Δεν ήταν όνειρο. Ήταν αλήθεια. Ποιον πράγμα. Τίποτε, τίποτε. Ευχαριστώ, Θεέ. Συμβαίνει κάτι μεταξύ σας. Τίποτε απολύτως. Σαν να μην σε πιστεύω. Πρόβλημα, Σουζάνα. Μακάρι να μπορούσα να πάρω τον χρόνο πίσω. Και τι θα έκαμνες. Να αλλάζεις το έγκλημά σου. Δεν θα πίνεις εσύ να τη χτυπήσεις. Ιακώβε, σε παρακαλώ, είναι ώρα για τη συζήτηση. Όχι, καλά να μάθει και φάνη την αλήθεια. Διότι η μάνα μου έχασε τα λογικά της όταν την χτυπήσαν και αναγκάστηκε να αποβάλει. Που τούν την άποψη, εσύ είσαι υπεύθυνος για την απαγωγή της κόρης της Φάνης. Μαρία, εζήτησες μου πολλές φορές να ξανασμίξουμε. Και ήρθα να σου πω ότι... 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 Ότι δέχομαι.